τα βλέμματα καθώς Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εκεί μετά από 4 χρόνια για το τέτα τέτ με τον Τζο Μπάιντεν. Συνδεόμαστε με το Λευκό Οίκο. Εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Ιγναντίου. Λοιπόν, Μιχάλη, επέστρεψε ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο ως θριαμβευτής για την ώρα ως προσκεκλημένος του Τζο Μπάιντεν. Έχουν πολλά να συζητήσουν με πιο σοβαρά τους πολέμους και τι κάνει η Αμερική. Ναι. Μιχάλη, καλησπέρα από το Λευκό Οίκο. Επέστρεψε σήμερα εδώ μετά από σχεδόν 4 χρόνια ο εκλεγμένος πρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ. Να θυμίσουμε ότι έφυγε θυμωμένος πριν 4 χρόνια και όσο και να προκαλεί εντύπωση, ήρθε ήρεμος και μάλιστα εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο Μπάιντεν για το γεγονός ότι υποσχέθηκε μια ομαλή μετάβαση της εξουσίας. Να θυμίσουμε επίσης ότι ο ίδιος δεν αναγνώρισε ποτέ το αποτέλεσμα των εκλογών το 2020. Δεν κάλεσε τον νικητή τότε Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο, όπως απαιτεί η παράδοση, και έφυγε από εδώ πριν φτάσει ο σημερινός πρόεδρος με την πρώτη κυρία. Τούτη τη φορά, Μιχάλη, θα γίνουν όλα σωστά. Λοιπόν, αυτή τη φορά, στις 20 Ιανουαρίου, Μιχάλη, θα γίνουν όλα όπως προβλέπει και το εθιμοτυπικό πρωτόκολλο, έτσι. Έτσι, πολύ σωστά. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν ήδη η συνάντησή του για την ομαλή μετάβαση. Ο κ. Μπάιντεν πριν από λίγο έφυγε από εδώ. Το εθιμοτυπικό είναι το γνωστό. Ο Τζο Μπάιντεν και η Τζιλ Μπάιντεν θα δώσουν το παρόν του στην ορκομοσία στις 20 Ιανουαρίου. Και στη συνέχεια θα υποδεχτούν τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ στο Λευκό Οίκο, από όπου οι πρώην, ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν, θα αναχωρήσουν με προεδρικό ελικόπτερο για την κατοικία τους στο Ντέλαουερ. Μιχάλη, θα γίνει η γνωστή τελετή που γίνεται τόσα χρόνια. Λοιπόν, η Μελάνια... Ναι, σε ακούμε, Μιχάλη. Ναι, η Μελάνια, η κυρία Μπάιντεν προσκάλεσε σήμερα την κυρία Τραμπ για να συζητήσουν τα δικά τους, δηλαδή τις αλλαγές στα υψηλά δώματα. Αλλά αυτή δεν αποδέχτηκε την πρόσκληση. Είναι για λόγους διαμαρτυρίας, Μιχάλη, ή μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο? Έγινε γνωστό, Μιχάλη, ότι δεν θα μετακομίσει μόνιμα στο Λευκό Οίκο. Θα βρίσκεται μεταξύ Μαραλάγκο, όπου είναι η επίσημη της κατοικία, μεταξύ της Νέας Υόρκης, όπου φυτά σε πανεπιστήμιο ο γιος τους, και εδώ στην Ουάσιγκτον, όπου θα βρίσκεται ο σύζυγός της και πρόεδρος της Αμερικής. Πάντως, η κυρία Μπάιντεν συμμετείχε στην υποδοχή, χαιρέτησε τον κύριο Τραμπ κατά την άφηξή του στο Λευκό Οίκο και του έδωσε μια χειρόγραφη συγχαρητήρια επιστολή για την κυρία Τραμπ, στην οποία εκφράζει επίσης την ετοιμότητα της ίδιας και της ομάδας της να βοηθήσει τη Μελάνια στη μετάβαση. Αλλά, όπως είπαμε, έχει πάρει άλλες αποφάσεις η κυρία Τραμπ. Τώρα, Μιχάλη, σε ό,τι αφορά τα υπουργεία, έγιναν σήμερα νέες ανακοινώσεις. Ο Ήλον Μάσκ αναλαμβάνει ρόλο υπερυπουργού, ενώ στο άμυνα πάει ένας παρουσιαστής του Fox. Ναι. Συνέχισε από χθες το βράδυ, λοιπόν, τις ανακοινώσεις. Το κάνει κάθε βράδυ, Μιχάλη, για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα υπουργεία και τις υπηρεσίες της κυβέρνησής του. Έκανε την έκπληξη στο Υπουργείο Άμυνας, διορίζοντας έναν βετεράνο της Εθνικής Φρουράς με προϋπηρεσία στο Ιράκ, τον Πίτι Χέξτερ, πρώην ταγματάρχη του πεζικού. Είναι συγγραφέας, λοιπόν, και τώρα εργάζεται στο κανάλι Fox. Από εκεί και πέρα δημιούργησε νέο υπουργείο για τον Elon Musk και ένα ακόμη φίλο του επιχειρηματία και διόρισε τον νέο αρχηγό της CIA και τη νέα υπουργό εσωτερικής ασφάλειας. Δεν έχει ακόμα ανακοινώσει επίσημα τον διορισμό του Μάρκο Ρούπιο στο State Department και του Michael Waltz στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη επιλεγεί ήδη άδοχος του κυρίου Ρούπιο κατά να αντικαταστήσει στη γερουσία. Θα είναι η νύφη του κυρίου Τραμπ, η κυρία Λάρα Τραμπ. Άρα αναμένουμε ότι σήμερα από το βράδυ ή αύριο θα ανακοινωθεί επίσημα, όπως είδες θα κάνει σιγά σιγά. Να πούμε ότι η επίσημη διαρροή για τον Μάρκο Ρούπιο και τον Μάικλ Waltz ικανοποίησε πολλούς και ειδικά όσους ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δυσαρέστησε λίγους, βασικά τους αυταρχικούς, στην Ευρώπη, την Λατινική Αμερική και την Ασία. Έχουν και οι δύο εκφρασμένη άποψη για τον πρόεδρο της Ρωσίας, για τους ηγέτες του Ιράν, για τον Ταγίπ Ερντογάν, για τον Μαδούρο και άλλους ηγέτες. Οπότε λογικό, Μιχάλη, είναι να υπάρχει ανησυχία, ιδιαίτερα στην Τουρκία, όπου ο πρόεδρος της νόμιζε ότι θα περνοπιάνει όποτε θέλει στο Λευκό Οίκο. Φυσικά, και κλείνω, θα πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε τις εντολές του κυρίου Τραμπ, αλλά φαίνεται ότι ο κύριος Ρούμπιο και ο κύριος Γουόλτς θα έχουν μια σχετική ελευθερία στην άσκηση των κατοικών τους, Μιχάλη. Λοιπόν, αυτά. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Εμείς πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα απόσπασμα από τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν.